Εκδήλωση διαζώσης πληροφόρησης με σκοπό την παροχή δωρεάν εξατομικευμένων υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης διοργάνωσαν σήμερα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ σε συνεργασία με το Δήμο Γεννητών σε μια προσπάθεια κάλυψης των αυξημένων αναγκών νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων. Ειδικότερα, νομικοί συνεργάτες του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ απάντησαν σε προσωπικά ερωτήματα και προβληματισμούς εργαζομένων και ανέργων σχετικά με το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, σε συνεργασία με το Δήμο Ιωνετών, έχει σήμερα διοργανώσει εδώ μια εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν και να συναντήσουν εμάς που είμαστε δικηγόροι που έχουμε έρθει από την Αθήνα, εξειδικευμένοι σε θέματα εργασιακά και κοινωνικο-ασφαλιστικά, και να πληροφορηθούν για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, για τη θεμελίωση και κατοχύρωση ενδεχόμενα συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για σημαντικά εργασιακά ζητήματα όπως υπολογισμός άδειας, υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι παρέχονται δωρεάν, χωρίς δηλαδή να έρθει ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει κάποιο ποσό. Δίνονται γενικές κατευθύνσεις και συμβουλές. Σίγουρα δεν υποκαθιστούμε έναν δικηγόρο που θα έρθει, δεν έχουμε το φάκελο μπροστά μας, όμως τους κατευθύνουμε σε περίπτωση που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αξιοδότηση, τι ενέργειες πρέπει να κάνουν και όλα αυτά που νομίζω ότι σε πρώτο επίπεδο ο συμβουλευτικός αυτός χαρακτήρας τους βοηθάει να αποκτήσουν πλήρη γνώση για τα δικαιώματά τους και περισσότερο τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Όπως ανέφερε ρωτηθεί σχετικά, η επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, δικηγόρος Άντα Σταμάτη, από το 2010 έως σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης έχει αλλάξει ριζικά. Πρόκειται για σημαντικές αλλαγές που πολλές φορές προκαλούν προβληματισμό αλλά και ανασφάλεια στους ασφαλισμένους. Έχουν αυξηθεί τα όρια ηλικίας, έχουν μειωθεί οι παροχές, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια στον ασφαλισμένο. Αν συνεχίζει να διατηρεί κάποιο κατοχυρωμένο, ας πούμε, δικαίωμα, ήξερε ότι θα συνταξιοδοτηθεί στα 55, ας πούμε, μια μητέρα με ανήλικο, ενδέχεται αυτή τη στιγμή να χρειαστεί να παραμείνει στον εργασιακό βίο περίπου 12 χρόνια παραπάνω και να συνταξιοδοτηθεί στα 67 εν τέλει. Η αύξηση της ανεργίας, ειδικά στις περιπτώσεις της μειωμένης σύνταξης, που ο νόμος απαιτεί 100 ένσημα κατέτος την τελευταία πενταετία για να συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο και να μπορέσει να πάρει σύνταξη, να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουμε παρατηρήσει ότι δημιουργεί σημαντικό ζήτημα, καθότι η ανεργία ενώ έχει τις προϋποθέσεις δεν μπορεί να βγει, του λείπουν αυτά τα ένσημα. Επίσης, άλλη σημαντική περίπτωση είναι αυτή με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Η τάση είναι να μην επικολλώνται πλέον βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα και ως εκ τούτου χάνεται το δικαίωμα σε πολλούς ασφαλισμένους να συνταξιοδοτηθούν σε ευνοϊκότερα όρια ηλικίας. Ανάλογες δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων θα συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, όπως σημείωσε στη συνέχεια με δηλώσεις του ο προϊστάμενος Περιφερειακού Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Πολυμέρης Πούλιος. Η δράση που υλοποιεί το ΕΝΕ σήμερα είναι μια δράση η οποία είναι συστηματική, είναι διαχρονική και θα γίνει και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα καλούσα όλους όσους ενδιαφέρονται να προσέρχονται και στο επόμενο χρονικό διάστημα, είτε στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ ή να επικοινωνούν μέσω email, μέσω τηλεφώνου και να θέτουν τα προσωπικά τους ερωτήματα. Πάνω στα ασφαλιστικά βέβαια και πάνω στα εργασιακά. Βλέπω ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη στην Πρέβεζα έχουμε συλλέξει περίπου 400 ερωτήματα εργασιακής και ασφαλιστικής φύσεως. Νομίζω ότι επειδή το επικοινωνούμε καλύτερα, περισσότερο και μετά επιτάσεως, νομίζω ότι πλέον θα έχουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό.